Πού είσαι, Ζελή? Χαίρετε. Σεφ, πού είσαι? Εδώ είμαι, εδώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Κάτσε ρε! Πού είσαι Όταν είδα μπροστά μαγαζί έρχεται τρεις κριτές και 7 παιδιά που είναι πίσω, χάρηκα πάρα πολύ, δεν μπορώ να εκφράζω. Σελή! Κυρία μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Πολύ ωραία. Μας θα κερδίσει. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά. Να βλέπεις πώς είναι. Μοντελάκι, μοντελάκι. Ωραία, μοντελάκι. Ωραία, μοντελάκι. Ωραία, αδυνάτησα. Ναι. Επειδή έχω λίγο κίνηση, δουλεύω πολλές ώρες. Αλλά όλα καλά, μια χαρά. Τρώει καλά. Να σου πω, περιμένω. Περάσε. Σας έχω βάλει γωνία τέρμα. Αν δεν τον γροθοκοπούσαμε το Σελίμ, νομίζω ότι θα αισθανόταν λίγο άσχημα. Είναι το εθιμό μας, είναι ο τρόπος μας να δείχνουμε την αγάπη μας. Έλα, Πανούλη, κάτσε από εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που γνωρίζω και από κοντά το Σελίμ. Και είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εκεί τόσο με τους παίκτες όσο και με τους ίδιους τους κριτές στο ίδιο μαγαζί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο το ότι περνάω όλη μου τη μέρα με τον αδερφό μου. Και νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων για όλο αυτό. Στο τέλος είδατε το πρώτο τραπέζι, Σεφ, ομαδική όταν κερδίζαμε, μου άγγλαν πρώτη μέρα εκεί. Δεύτερη φορά που κερδίσαμε, λίγο πιο κοντά. Κρίνιαζα, βάλαν εδώ. Τρεις φορές που κερδίσαμε, επειδή ήθελε πάντα να χάσει μπροστά, μου λέω πάλι κρίνιαζα, μα έβαλαν τίποτα το άλλος. Τώρα είμαι εδώ πέρα. Σήμερα η μέρα έληξε πολύ διαφορετικά και όμορφα. Τον Σελίμ έχω να τον δω πάνω από 2 μήνες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τον βλέπω. Ήταν μου έδωσε μια ζεστή αγκαλιά που ήταν πολύ όμορφα. Αχ, πολύ χαρούμενος είμαι. Φαίνεσαι χαρούμενος. Φαίνεσαι χαρούμενος. Μπορεί να σας πω, είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου που είμαι χαρούμενος, δηλαδή που σας βλέπω τώρα. Και σε εμάς, Σελίμαρε. Μας έλειψες. Όντως μας έλειψες. Πάντως είναι ιδιαίτερο το συνέστημα να βρισκόμαστε αφενός με τα παιδιά έξω. Είναι... Δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό. Και πόσο μάλλον που βρισκόμαστε και στο μαγαζί του Σελίμ, έτσι. Είναι και αυτό... Εντάξει, χαρήκαμε για τα παιδιά που ήταν στο Σελίμ. Σίγουρα, και εμείς χαρήκαμε. Πρώτη φορά έξω, τρώμε μαζί στο Σελίμ το μαγαζί. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο όμορφο, να έχουμε πολύ καιρό να δούμε το Σελίμ. Και είναι το πιο ωραίο συνέστημα σήμερα. Ωραία, μια και τα πάμε, θα φάμε τίποτα. Θα φάτε παραδοσιακά φαγητά, εκτός από τρεις. Τι εκτός από τρεις, δεν κατάλαβα. Εσείς δεν τα φάτε αυτά που θα φάνε παιδιά. Θα σας σερβίρω, αλλιώς γκουρμέ θα σας σερβίρω. Τα παιδιά τα φάνε. Μιλάς για οξύτητες, ισορροπίες γεύσεων, υφές και όλα αυτά. Ναι, ελάρεσε λίγο. Σας έχω κάνει εκτός κατάλογο φαγητά. Τα παιδιά τα φάνε από κατάλογο. Και παρουσίαση τι θα κάνεις, δεν κατάλαβα ακριβώς. Δηλαδή τι παρουσίαση θα κάνεις, γκουρμέ. Για εσάς μόνο. Μόνο για εμάς, παιδιά, μόνο για εμάς. Πάμε να φάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Αυτό περιμένουμε. Λοιπόν, θέλω ένας βοηθός να έρθει μαζί μου, κυρίτε. Έλα, όλοι. Όλοι. Εδώ. Διάλεξε εσύ. Ένα από σεφ, Πάρε το σεφ. Βεβαίως. Σεφ, όποιος θέλει, βέβαια, να μην το πω. Αυτός που είναι πιο κατάλληλα ντυμένος. Ο Ιαρίτης παρακάνει πάσο. Αργύρι, έλα μαζί, Αργύρι. Φορτισμένη μέρα, αλλά νομίζω είναι η καλύτερη μέρα στο διαγωνισμό. Μέχρι στιγμής είδαμε τα δικά μας πρόσωπα, μαγειρέψαμε για αυτούς και θα φάμε και από τα χέρια του Σελίμ, τι καλύτερο. Λοιπόν, ποιος θα είναι ψητάς, ποιος Σελί. Εγώ ψητά. Πες εκεί πέρα. Βάλε 3 κεμπάπ που είναι έτοιμο εκεί πέρα. 3 κοτόπουλα να κάνουμε μια ποικιλία. Κοτοπουλάκια. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, εσύ ανακατεύεις εδώ. Θα κάνουμε και ένα χιουκιάρ πεντή. Τι θα κάνουμε, ένα λέει τι. Χιουκιάρ πεντή. Παρακαλώ, τι είναι αυτό. Τα αγαπημένα μου το χιουκιάρ. Είναι πυρέ μελιτζάνα με τα σκεπάπ. Εδώ θα κάνεις η σλίκερ τε. Βάλε κάτω. Ξεκινά εσύ κουβάλα. Ωραία, αυτά τα 3 και κάτι άλλο, σεφ. Τι να πάρω. Αυτά είναι πρώτα, μετά έρχεται δεύτερα, μετά τρίτα. Ωραία, και παίρνω αυτά τα 3, παίρνω αυτά τα 3 και έρχομαι να πάρω τα υπόλοιπα. Εντάξει. Εντάξει, σεφ. Σελίμ.
Σεφ Ιωαννίδης είναι πολύ καλός σεφ, το δουλειά του. Σήμερα το κοιμάσαμε, αν μπορεί να κάνει και σαν σερβιτόρος. Το κατάφερε, μπράβο το. Να το πάρω σαν σερβιτόρος στο μαγαζί. Και τα πρώτα μεζεδάκια από το σεφ Σελίμ. Παρακαλώ. Που πάει, παιδιά, εξτραδάκια. Γιατί μετά το MasterChef δεν πρόκειται να βρω δουλειά. Τα μελοκάματα να βγαίνει. Έτσι. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο, πάλι με τα υπόλοιπα. Χριστό, πρόσεξε, και πάμε τέλει συνέχεια γυρίσιμο. Βλέπω, γυρνάω, Σελίμ. Χαίρεσαι. Όχι, σεφ. Ήθελα να του δείξω τον Χρήστο και τον Αργύρη, κουζίνα μου, να δει, να δούνε πώς γίνεται η σλίκευτε, να δούνε πώς γίνεται πατσάνγκα που είναι με παστορμά, να δούνε πώς γίνεται ταλάσπιρεϊ που είναι αρνί, να δούνε πώς ψήνουμε κεμπάπ γιατί θέλει τέχνη να ψήσεις. Και έμαθαν και σήμερα κάποια πράγματα, παιδιά. Αργύρη, τι λέει αυτό? Για να δω. Θα ήθελα και εγώ να το δοκιμάσω, σεφ. Είναι απίστευτο. Είναι όντως. Πάτε, γεια μας. Οι τσλίκοι αυτές, θα τους πω έξω, για να ξέρουν τι τρώνε. Με σελίμ σως. Ακριβώς. Ωραία. Σεφ, είναι να πάρω κάτι άλλο. Πήγαινε και έλα, σεφ. Να μην πάρω κανένα ακόμα να γεμίσω το δίσκο. Ναι, κουράει. Βάλε 3 κουστάρια να μπορέσουν να πάρουν, σεφ. Ωραία, μάλιστα. Έφυγα. Λοιπόν, επόμενο πιάτο είναι η τσλίκη αυτή με σελίμ σως. Με σελίμ σως. Σελίμ σως, παιδιά. Καλά, τα φάγατε όλα, δεν αφήσετε τίποτα για μας. Δεν ντρέπεστε. Θα παίρνει δεύτερη κυρία, είπε. Έχει να το προσωπικό μετά. Έφυγα. Πολύ ωραίες γεύσεις, μερακλείδικες γεύσεις. Ο σελίμ έτσι μαγειρεύει. Το είχαμε δει όλοι ότι το κάνει και το κάνει πολύ καλά. Καλά, έχω με τρολάρουν έξω, έτσι. Λέω καλά, ρε, τα φάγατε όλα, λέω δεν αφήσετε τίποτα για μας. Έχει φαγητό προσωπικού για σας, λέει μέσα. Μέσα είμαστε, όταν το θέλουμε με τρώμε. Κατάλαβες. Σεφ, κοίτα τι έχω μάθει. Αυτά είναι. Εδώ το κουτάρι, έλα κάνεις τσι πιο ρε, κάτω ρε. Πού το μάθες αυτό ρε Σελίμ? Από σένα μετά. Τόσο, καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι. Για κάνε ρε Αργύρη. Πώς το κάνεις, έτσι. Σελίμ, πώς το κάνεις καλύτερα. Τώρα πώς θα... Εσένα είναι πιο πολύ. Για στήσε μου, πώς θα στήσεις, δύο τα μάτια. Κόβω ή δεν κόβω? Χωρίς κόβους. Πώς, θα δεις το καθένα? Δύο καθένα. Αργύρη, όχι. Πάντα είχα την περιέργεια να δω πώς είναι η κουζίνα του Σελίμ. Είχα ακούσει πάρα πολλά για την κουζίνα, πάρα πολλά για τα φαγητά. Και ήμουνα ένας από τους χειρούς που μπήκε μέσα στην κουζίνα. Είδα κάποια μυστικά, κάποιες τεχνικές και είδα πώς δουλεύει η κουζίνα. Και ξεκινάμε εδώ το τεστ κεμπά. Δώσε να φάει ο κόσμος, Μην τσουκουνεύεις. Πάω να φέρω την παραμάνα. Τα μερίδα δεν θα είναι όπως θέλει οι Κρήτες μικρές. Είναι μερίδα που θέλει ο Σελίμ. Μπολικό να φάει ο κόσμος. Για πες, Σελίμ. Εδώ είναι λαχματζούν. Λαχματζούν εμείς τρώμε με λιμόνι, ντομάτα, μαϊντανό. Πολύ. Έτσι πάει. Όχι πολύ, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Να βάλουμε έτσι, το... να βάλουμε έτσι γωνία, να πάρει όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει. Δεν παίρνει. Να βάλουμε μπολικό μαϊντανό, γιατί μπολικό θέλει αυτό. Και λίγο λιμόνι. Αυτό είναι τέχνη. Λοιπόν, η υπόλοιπα τα κάνει ο Χρήστος, εμείς πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε. Έλα, πάρε και πάμε, στο λοιπόν. Κέρι. Χρήστο, καλή τύχη. Γεια σας, καλή συνέχεια. Θα λέμε, Χρήστο. Παιδιά, αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου. Χιουκιάρ Μπεντή. Και από προφορά βλέπω σεφ. Δεν έχει κάνει χώρο, παιδιά. Έλα, όπου έχουμε χώρο, αφήνουμε. Δεν τρώγεται, Βάλε ένα λαχματζούν εδώ. Σεφ. Καλά τα ψέματα. Θα πάρει τα μπορεί να πει. Όχι, ενοχλεί εμένα. Πώς ήταν αυτό εδώ? Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Δεν λιγότερο. Παστουρμάς, παιδιά. Μάγκη, το καλό της. Και τα μάτια σου μόνο. Ουραντέ μου και φως μου. Να τη σερβίρω, Αργύρη μου. Γεια σας, Μαργύρη. Λιποθύμησε το Παρσελίδι. Γεια σας, με το χέρι. Με το χέρι το πιάνω.
Λοιπόν, θα πάρει κατένας να βάλει μπροστά σου, γιατί δεν είναι χώρο. Παρακαλώ. Πάρτε από ένα. Ένα. Τι είναι ένα. Σελίμ. Έλα και από εδώ. Ευχαριστώ, σερ. Σελίμ. Έλα, έλα, σε βοηθάω εδώ. Έλα, έλα. Πάρε αυτό. Ναι, ευχαριστώ, ρε. Έλα, δούμε, Μάγκη, βάλτε μπροστά. Τα λέμε σε λίγο, Μάγκες. Για να σου πω. Να, κοίτα. Λοιπόν, θυμάσαι το πιάτο, κοίτα. Όχ, κύριε Γαθμό. Όχ, καθέμεσαι. Ήρθανε και τα κεμπά! Σάβα παρακολουθεί. Πάρε εδώ μένα. Ωραίος. Ωραίος. Έλα, Τσίκη, πάρε εσύ αυτό. Να φάω κι εγώ κάτι. Τώρα τι λέτε, Τσίκη. Παθοριές. Άλα ρε, αφού χάνουμε. Άστο. Μπράβο, ρε. Κοντόπουλο, δοκιμάσαι. Έλα, έλα, ήρθα και αρνί. Σεφ, σας αρέσει η φαγητά μας. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Θα ρωτήσουμε και τα παιδιά από όλες τις νίκες που έχετε κάνει και πάτε έξω και τρώτε. Νομίζω ότι εδώ είναι το πιο απενοχοποιημένο και μερακλείδικο φαγητό και νόστιμο που έχετε φάει. Δεν το συζητάμε καθόλου. Φέρε, φέρε, φέρε. Πώς μπορείς να φάει. Πού ήταν και αρνί. Έλα, Μίτσο, πάρε εσύ. Ναι, Μίτσο, πάρε. Ας το εδώ, ας το εδώ. Ας το εδώ. Πάρε το αρνί εδώ. Σελίμα, ρε, αυτό είναι τραπέζι. Δεν χωράμε. Αυτό είναι τραπέζι. Αυτό είναι φαΐ. Έμα, ναι. Ω, κίμψε. Το πόστο με τις πυρλές είναι αδειό. Στο μαγαζί δεν έχουμε πυρλές. Νιώθω ευλογημένος που έχω έρθει να δω τον αδερφό τον Σελίμ. Θεωρώ ότι αν χάρηκα μια φορά για τη νίκη, έχω χαρεί χίλιες για το έπαθλο. Έχω τον αδερφό μου μαζί, είμαι τα παιδιά. Ήρθαμε στο μαγαζί του Σελίμ, είχαμε εδώ τόσο καιρό, μου ήλυψε. Φάγαμε ωραία, πίνουμε ωραία και θα περάσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Δεν καίει, δεν καίει. Σήμερα ήταν η καλύτερη βόλτα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Δεν το παίρνουμε σαν έπαθλο, είναι μια βόλτα ομαδική. Όλοι μας, σαν μια ομάδα, πόσο μάλλον και με τους κορυφαίους δίπλα μας. Είδαμε τον Σελίμ μετά από πολύ καιρό και φάγαμε και τρώμε. Την υγεία του Τσίκη και τα ανέκδοτα. Πάρα πολύ ωραία και αρκετά. Πάει κάτι για τη σκόψη. Μάστε σε φτεκιά, αγαπητοί μου, μπαίνετε ζιετή, μπαίνετε ζιαρετμέ γιατί. Χέρσε η Τσίντσο, τα σεκιόιδερη. Να κάνω και μια μετάφραση. Είπα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλος μου, το Μάσερ Φεύ, τα παιδιά και που ήρθαν να με διαλέξουν και το είδα από κοντά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας όλους. Γεια σας. Γεια σας.